Έχουμε λοιπόν εδώ τη fly trap, η οποία μαζεύει αρκετά έντομα. Και εδώ αναλύσουμε να δούμε αν είναι δάκι πραγματικά. Αυτό λοιπόν η fly trap, με ένα πετραδάκι σε αυτό το μέρος και μαζί με τις παγίδες με τα μπουκάλια που βάζω. Έτσι δεν βλέπω ότι έχει πιάσει κάποιο πληθυσμό. Είμαστε 29 Ιουνίου. Και βλέπουμε τα αποτελέσματα. Να αναλύσουμε αν έχουμε επιτυχία στην καταπολέμηση του δάκου. Έχω άλλη μία παγίδα βαμμένη με κίτρινο. Βλέπουμε στο κάτω μέρος, μάλλον έχει και μυρμήγια. Όλα πάνε να πιούνε νερό ή να μυρίσουνε. Βλέπω έχει αρκετά μυρμήγια και όχι δάκους συγκεκριμένοι. Είναι και βαμμένη και κίτρινο. Μελλοντικά θα δούμε αν θα μπει και δάκος. Οι τρύπες είναι μικρούλες, 5-6 λιωστά, 4 τρύπες έχει εδώ. Εδώ βλέπω μόνο μερμήνια. Και να δούμε άλλη μία. Τα δέντρα έχουν δέσει μερικές θελίτσες. Αυτή πρέπει να είναι περσινή. Κοιτάξτε τι έχει μέσα. Το νερό κρατήθηκε. Με αυτή την κατασκευή που είναι δύο μικρές τρύπες δεν μπαίνει ό,τι να είναι. Και εδώ πρέπει να είναι η φετινή, η οποία δώσει αυτά τα αποτελέσματα. Βλέπω κάποιους δάκους, έχει καμία δεκαπεντάρια ήδη. 30 Ιουνίου 24. Δεν είδαμε άλλη μία fly trap, κολλητική ταινία. Θέλω να δούμε το πετραδάκι και διάφορα πολύ μικρά. Δεν βλέπω δάκα ακόμα, γι' αυτό και η αντίστοιχη παγίδα εδώ δεν είχε και μόνο μυρμήγκια. Και μια περσινή, η οποία είναι χαμός. Γιατί πρέπει να βλέπουμε τα αποτελέσματα και όχι ό,τι μας πουλάνε. Εδώ μπορούμε να το δούμε. Έχουμε αποδείξει. Εδώ έχει χίλιες δάκους μέσα. Κάποιοι από αυτοί θα τις μπούσαν τις σελίτσες μας.
Αυτό λοιπόν επισημαίνω ότι πρέπει να μπαίνουν πάντα. Σας ευχαριστώ.